Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας άφησε την τελευταία της πνοή η 19χρονη Αϊσέ, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξάνθης. Στη μνήμη της αδικοχαμένης 19χρονης πραγματοποιήθηκε μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας στην Ξάνθη. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την αστυνομική διεύθυνση, όπου οι διαδήλωτες παρέμειναν για μισή ώρα φωνάζοντας συνθήματα και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, όπου κατέληξε στο δικαστικό μέγαρο. Κεντρικό μήνυμα της κινητοποίησης ήταν να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να μην γίνει καμία προσπάθεια συγκάλυψης του τραγικού συμβάντος της παράσυρσης και εγκατάλειψης 19χρονης. Η κοινωνία της Ξάνθης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των συλλογικοτήτων. Εσύ ό,τι και να πεις. Εγώ θέλω όλοι αυτοί που είναι εδώ και να μπορούν να βρουν την κυρία, να βρουν τη μάνα. Εμάς που ήρθαμε εδώ πέρα για το δράστη δεν συνήθει. Πού είναι ο δράστης? Άμα ήταν ένας απλός πολίτης τώρα θα ήταν... Μια διαδήλωση ειρηνική, κάνουμε τελείως. Πολύ καλά τα λέμε. Είμαστε από το Σύλλογο Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης και θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια της 19χρονης κοπέλας από τον παλαιό ζυγό που έχασε τη μάχη με τη ζωή της το μεσημέρι της Δευτέρας αφού την παρέσυρε το απόγευμα της 6 Δεκέμβρη το αυτοκίνητο αστυνομικού, αφήνοντάς τη σοβαρά τραυματισμένη με βαρύτερες κρανιογκεφαλικές καρκώσεις. Η 19χρονη είχε βγάλει το σκυλί της βόλτα όταν ένας 34χρονος αστυνομικός με το αυτοκίνητο που οδηγούσε την παρέσυρε. Ο δράστης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, με τα ατομικά δημοσιεύματα και χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη την 3η 12 Δεκέμβρη και παρουσίασε διάφορες εκδοχές του συμβάντος. Αφού η αστυνομία οδηγήθηκε στα πραγματικά περιστατικά και στο όχημα που ενεπλάκη, ο 34χρονος ομολόγησε. Το συγκεκριμένο γεγονός ούτε δικαίως έχει συγκλονίσει την νεολαία και συνολικά το λαό της Ξάνθης και όχι μόνο. Η εμπλοκή του υπηρεσιακού οχήματος στην υπόθεση αναδεικνύει την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη στο τραγικό αυτό γεγονός, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες σε κάθε υπεύθυνο και με παραδειγματικές ποινές. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε στο σύστημα που απαξιώνει ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά ούτε και στους μηχανισμούς του και δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Καλούμε όλο το λαό, την νεολαία της Ξάνθης, να κάνουν δική τους υπόθεση και υπόθεση του ίδιου του κινήματος μέσα από τα μαθητικά συμβούλια, από τους φοιτητικούς συλλόγους και από τα σωματεία και τους συλλόγους τους, ώστε να δοθεί απάντηση και να διαλευκανθεί υπόθεση και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη στο θάνατο της 19χρονης. Συνεχίζουμε μαζικά, οργανωμένα μέσα από τους συλλόγους μας, για να μην έχουμε αντίστοιχα, να μην θρηνούμε αντίστοιχα νέους ανθρώπους, να μην θρηνήσουμε ξανά ανθρώπους.